Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και μιας και τώρα είμαστε μεταξύ μας, θέλω να μου πείτε πόσες φορές εσύ που με βλέπεις είπες εκεί κατά τις 11 το βράδυ, κάτσε να δω ρε παιδί μου ένα επεισοδιάκι από αυτή τη σειρά που μιλάνε όλοι τώρα τελευταία. Ένα μόνο θα δω, να καταλάβω ρε παιδί μου έτσι στο περίπου τι γίνεται και το συνεχίζω αύριο. Και το ένα γίνεται δύο, τα δύο γίνονται τρία και καταλήγεις να βλέπεις ολόκληρη τη σεζόν μέσα σε ένα βράδυ και την άλλη μέρα να πηγαίνεις στη δουλειά με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Αλλά δεν μετανιώνεις, δεν μετανιώνουμε ποτέ γιατί είμαστε σκληροπυρηνικοί, θα το ξανακάνουμε και άμα είσαι και μερακλείς, πετάς και δύο μπριζόλες στα μάτια και είσαι πένα. Το φαινόμενο όμως αυτό που περιέγραψα λίγο πριν κυρίες και κύριοι ονομάζεται Binge Watch. Έχει απασχολήσει πάρα πολλούς επιστήμονες ανά τον κόσμο και αυτό γιατί δημιουργεί στον εγκέφαλό σου ένα roller coaster συναισθημάτων που εάν το γουστάρεις δεν μπορείς να ικανοποιηθείς με τίποτε άλλο. Τα οποία συναισθήματα και θα αναλύσουμε στο σημερινό επεισόδιο. Που να ξέρετε, παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο δεν θα είμαι μόνος μου. Θα έχω παρέα μου και την ελληνική κινηματογραφική πλατφόρμα Sinobo που φέρνει κάτι νέο που θα σας ενδιαφέρει όλους. Αλλά θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια του βίντεο. Λοιπόν, έλα γιατί είπαμε πολλά. Έτοιμοι! Φύγαμε! Το να παρακολουθείς μια ταινία είναι πολύ μα πολύ διαφορετικό από το να παρακολουθείς μια σειρά και η λέξη διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση παιδιά που ανέφερα έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από όσο νομίζεις. Διότι εάν οι ταινίες μπορούν να χαρακτηριστούν ας πούμε ως το YouTube της ψυχαγωγίας, οι σειρές μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα πως είναι το TikTok και όχι δεν το αναφέρω ως κακό αυτό απαραίτητα. Σίγουρα εάν είσαι λάτρης της ιεροτελεστίας που λέγεται αράζω την καραπεδάρα μου με τα snacks μου, το αναψυκτικό μου, τον καφέ μου ή ό,τι γουστάρει ο καθένας τέλος πάντων για να παρακολουθήσω μια σειρά στην τηλεόρασή μου, θα έχεις πέσει σίγουρα 1000% στα δίκτυα έστω μία φορά μιας καλογραμμένης σειράς. Μια σειράς που θα σε καθήλωσε στον καναπέ σου, που θα σε έκανε να σε ρουφήξει ένα ολόκληρο βράδυ σαν την κινούμενη άμμο. 1000%, εντάξει τώρα, μην μου κρύβεις εμένα. Γιατί λοιπόν συμβαίνει αυτό, είναι απλό ότι σου αρέσει αυτό που βλέπεις ή συμβαίνει και κάτι άλλο πιο βαθύ? Το δεύτερο είναι, γι' αυτό έκανα βίντεο. Το Netflix λοιπόν σε μια έρευνα που έκανε διαπίστωσε πως το 61% των χρηστών του παρακολουθούν από 2 μέχρι και 6 επεισόδια μια σειράς συνεχόμενα. Και σε μια μεταγενέστερη έρευνα που έκανε διαπίστωσε πως το κοινό του προτιμά να τελειώσει μια ολόκληρη σεζόν μέσα σε ένα βράδυ, μια μέρα ή το πολύ σε μια εβδομάδα, ανάλογα με το πλήθος των επεισοδίων που έχει η εκάστοτε σεζόν, αντί να επιλέξουν να τη δουν σε μεγαλύτερο χρόνο, ρε παιδί μου. Με την ησυχία τους. Αγάλι. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Nielsen Media Research, μετά από έρευνα που έκανε όταν βγήκε η δεύτερη σεζόν του Stranger Things, ανακοίνωσε πως 361 άνθρωποι παρακολούθησαν και τα 9 επεισόδια της νέας σεζόν την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους. Και μάλιστα το 73% όσων συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα δήλωσε πως είχε θετικά συναισθήματα που τα έχει συνδέσει με το binge watching. Κάποιος τώρα θα πει, ωραία, ρε Θωμά, μπράβο. Όλα σούπερ, αφού είναι θετικό όλο αυτό. 73% μου είπες. Κάποιος άλλος όμως, παιδιά, μπορεί να σκεφτεί και αλλιώς. Ίσως να αναρωτηθεί και το υπόλοιπο 27% ρε Θωμά. Τι απάντησε? Εγώ σου πω. Ολόκληρη αλήθεια λοιπόν είναι πως η συνεχόμενη παρακολούθηση επεισοδίων μια σειράς ή μάλλον πιο καλά η υπερβολική παρακολούθηση επεισοδίων μια σειράς μπορεί στο τέλος της ημέρας να σε αφήσει με ένα συνέστημα λύπης ή ακόμη και ελαφράς κατάθλιψης. Ειδικότερα όταν φτάνεις στο σημείο που δεν έχεις να δεις άλλο επεισόδιο από την αγαπημένη σου σειρά. Το έχεις νιώσει, είμαι σίγουρος. Όταν βλέπουμε λοιπόν την αγαπημένη μας σειρά, νιώθουμε ένα συνέστημα ευεξίας, νιώθουμε ένα θετικό συνέστημα που προέρχεται από την ντοπαμίνη που εκρίνει εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός μας. Μία χημική ουσία που μεταφράζεται σαν ένα σνακ επιβράβευσης στον οργανισμό σου, που στην ουσία λέει στο σώμα σου ότι αυτό που κάνεις τώρα είναι ωραίο. Συνέχισε να το κάνεις. Και εσύ δεν του λες όχι. Όταν λοιπόν εσύ συνεχίζεις να το κάνεις και βλέπεις και άλλο επεισόδιο και άλλο ένα επεισόδιο και άλλο ένα επεισόδιο, το σώμα σου παράγει συνεχώς ντοπαμίνη με αποτέλεσμα να εθίζεται, μέσα σε εισαγωγικά πάντα, σε αυτήν και όταν πια φτάνει στο σημείο να τελειώνει την αγαπημένη σου σειρά, ο ψευτοεθισμός που έχει δημιουργηθεί στο σώμα σου σε κάνει να νιώθεις για λίγο στεναχωρημένος. Όπως ακριβώς δηλαδή νιώθει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό βέβαια έτσι, μη λέμε και ότι θέλουμε, ένας ναρκωμανής όταν δεν μπορεί να φτιαχτεί ξανά. Άρα λοιπόν, Θωμά, μόνο η ντοπαμίνη είναι αυτή που μας σωθεί στο να μην σταματάμε να βλέπουμε συνεχόμενα μία σειρά. Η απάντηση είναι φυσικά και όχι. Έχει και άλλο το βίντεο, δεν το δεις.
Μια δεύτερη αιτία, κυρίες και κύριοι, για το φαινόμενο binge watch είναι η ταύτιση. Όταν αφιερώνεις τόσο χρόνο βυθισμένος μέσα σε έναν κόσμο μιας σειράς που συμμετέχουν συγκεκριμένα άτομα που δένεσαι με τον καιρό μαζί τους και νοιάζεσαι για αυτά, το πιο πιθανό είναι να πιάσεις τον εαυτό σου να βλέπει πολλά επεισόδια μονοκοπανιά. Δεν θες να τους αφήσεις, νοιάζεις για το τι θα πάθουν, ρε παιδί μου, στη συνέχεια. Όταν βλέπουμε μια σειρά ή μια ταινία ή διαβάζουμε ένα πολύ καλό βιβλίο ή παίζουμε ένα παιχνίδι, ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου μας, κυρίες και κύριοι, ίδιες ακριβώς με αυτές που ενεργοποιούνται όταν βιώνουμε κάτι στην πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, παρόλο που βλέπεις ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, το μυαλό σου σου ψιθυρίζει πως αυτό που βλέπεις δεν είναι κάτι εικονικό, αλλά κάτι απόλυτα αληθινό. Έτσι αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων σου. Και γι' αυτό παρασύρεσαι μέσα στην ιστορία, δένεσαι με τους χαρακτήρες, εθίζεσαι στον κόσμο της και όπως είναι φυσικό, θες να δεις και το επόμενο επεισόδιο και το επόμενο επεισόδιο, γιατί αυτό που βλέπεις τελείωσε το αναθεματισμένο λίγο πριν ο αγαπημένος σου χαρακτήρας δει τα ραδίκια ανάποδα. Το λεγόμενο και cliffhanger τέλος. You with me? Yeah. Hells yeah. Yeah. Give me your main face. Ένας ακόμη λόγος για το binge watch, κυρίες και κύριοι, είναι η επιθυμία. Είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, πως έχετε πιάσει τον εαυτό σας έστω μία φορά να εθίζετε στον κόσμο μία σειράς ο οποίος είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα την οποία ζει. Σε έναν κόσμο δηλαδή που θα επιθυμούσε πολύ να βιώνει κάποιος. Είμαι σίγουρος πως έχετε τύχει σε παρέα να σας λέει κάποιος φίλος ή να λέτε εσείς ο ίδιος ή η ίδια ότι καλά θα γούσταρα πάρα πολύ να ζούσα σε έναν κόσμο με ζόμπι, να έπιανα μια ταράτσα με ένα σνάιπερ και να θέριζα ζόμπια. Λοιπόν, αυτούς να τους απομακρύνετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, δεν είναι καλά. Άλλα παραδείγματα πιο φυσιολογικά είναι όταν κάποιος εθιστεί με την ευθυμία ενός sitcom, ας πούμε. Όπως είναι τα φιλαράκια. You hide my clothes, I'm wearing everything you own. Oh my god! Ή αυτός που θα εθιστεί με την δύναμη, το κύρος και την επιτυχία που αναβλύζει ο Walter White από την πολύ γνωστή σειρά Breaking Bad. Χαρακτηριστικά που μπορεί να μην έχει κάποιος, όμως θα ήθελε πάρα πολύ να έχει. Και γι' αυτό και βιώνει μια απίστευτη ικανοποίηση κάθε φορά που θα δει τον Heisenberg στην τηλεόραση να παίζει στα δάχτυλα όλους τους άλλους εγκληματίες. Καλά, εκεί παίζει και ρόλο το φαινόμενο του outsider, δηλαδή ένα outsider που έχετε από το πουθενά, παίζει στα δάχτυλα όλους τους άλλους που υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίες στον χώρο. Πάντα ο κόσμος είναι με το outsider. I am the one who knocks. Όλο αυτό που σας περιέγραψα μόλις τώρα, κυρίες και κύριοι, έχει όνομα και ονομάζεται παρακοινωνική αλληλεπίδραση. Και παρά την δεύτερη λέξη που απαρτίζει τον όρο, μιλάμε για μια μονόδρομη σχέση όπου ο θεατής αισθάνεται πολύ στενή σύνδεση με έναν χαρακτήρα ή ακόμη και με τον ηθοποιό που συμμετέχει σε μια τηλεοπτική σειρά. Όλοι ρε παιδιά δεν είμαστε, είμαι κι εγώ, είμαι σίγουρος πως είστε κι εσείς φαν ενός ή περισσότερων ηθοποιών. Δεν έχετε ακούσει ποτέ σε παρέα να αναφέρεται η φράση «Καλά, με το τάδε ηθοποιό θα μπορούσα να κάνω, μιλάμε άνετα κολλητή παρέα». Αυτός λοιπόν ο φίλος που το ανέφερε αυτό είναι ένα ζωντανό παράδειγμα παρακοινωνικής αλληλεπίδρασης. Δεν είναι κακό, απλά τώρα ξέρεις τι είναι. Και παρόλο που μέχρι τώρα το binge watching μπορεί να ακούγεται, ρε παιδί μου, στα αυτιά σας ως κάτι πολύ κακό, πολύ επικίνδυνο και πιθανό να επηρεάσει αρνητικά κάποιον ή κάποια, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, μπορεί να αποκομίσει κάποιος και πολλά θετικά από αυτό. Αλλά για να τα αποκομίσει τα θετικά, πρέπει να δεις καλές ποιοτικές σειρές. Για τέτοιες σειρές, παιδιά, θα βρεις στην ελληνική διαδικτυακή πλατφόρμα Σινόμπο. Ναι, τα παιδιά έβαλαν και σειρές. Ξέρω πόσο λατρέψατε όλοι το Σινόμπο από το βίντεο που είχα κάνει πριν λίγο καιρό με τα εναλλακτικά κινηματογραφικά διαμαντάκια. Να πάτε να το δείτε αν δεν το έχετε δει. Θα το βάλω κάπου εδώ για να το πατήσετε. Οπότε τώρα θα το λατρέψετε διπλά, γιατί εκτός από ποιοτικές ταινίες προσφέρει και ποιοτικές σειρές. Πλέον λοιπόν δηλαδή στο Σινόμπο μπορείς να δεις προσεκτικά επιλεγμένες σειρές που μπορείς να βρεις μόνο εκεί. Από καθηλωτικά αστυνομικά θρίλερ όπως το ισπανικό Mat, ένα σοου γεμάτο αστυνομική βία, διαφθορά και μια σκοτεινή ατμόσφαιρα που θα σου κόψουν την ανάσα, μέχρι δραματικά ιδιαίτερα σοου όπως το Απαγκόν, τη μίνι σειρά 5 επεισοδίων, που κάθε ένα από αυτά τα επεισόδια ακολουθεί και μια ανεξάρτητη ιστορία κάποιου πρωταγωνιστή που αντιμετωπίζει μια αποκαλυπτική κατάσταση στον απόϊχο μιας ηλιακής καταιγίδας. Φοβερό! Το πολυβραβευμένο Ιτσεσίν, την σειρά UFOs, το γαλλικό Βερνόν Σούμπουτεξ, το πολύγλωσσο Κάρλος που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, παιδιά, σε μια πολύ αιματηρή αληθινή ιστορία, και για τους πιο μερακλείδες, τους πιο σκληροπυρηνικούς, ρε παιδί μου, που γουστάρουν το Σινόμπο, είμαι σίγουρος. Η πλατφόρμα περιέχει και το θρυλικό γερμανικό σόου Berlin Alexanderplatz του Rainer Werner Fassbinder, που θα το βρεις σε μια αποκατεστημένη μορφή
μορφή στην καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας, δηλαδή και ήχου που υπάρχει. Και εννοείται πως συνεχώς θα μπαίνουν και άλλα υπέροχα ποιοτικά shows. Όλα αυτά λοιπόν που σου είπα, συν τον τεράστιο κατάλογο με τις ποιοτικές ταινίες που σου προσφέρει, συν το Cinobo Pass που σε πάει δωρεάν σινεμά κάθε εβδομάδα, παρακαλώ, μπορείς να τα έχεις σε όλες τις συσκευές σου με μόνο 8,99 ευρώ το μήνα. Και αν δεν είσαι ακόμη σίγουρος, σου δίνουν και 14 μέρες δωρεάν συνδρομή, ρε παιδί μου, για να το δοκιμάσεις, για να καταλάβεις και από μόνος του δηλαδή γιατί πράγμα μιλάμε. Πάτσε στο link που θα βρεις από κάτω γιατί στηρίζεις και το κανάλι. Εμείς επιστρέφουμε στο βίντεο. Η ταύτιση, κυρίες και κύριοι, όπως προείπαμε, με έναν χαρακτήρα μιας σειράς, μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, ως δόλωμα δηλαδή για να εθιστείς μαζί της, όμως μπορεί να λειτουργήσει και θετικά, να λειτουργήσει ως έμπνευση δηλαδή για την πραγματική ζωή κάποιου. Μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να πάρει δύναμη μέσα από έναν χαρακτήρα μιας σειράς και να τολμήσει να κάνει πράγματα που δεν μπορούσε να τα κάνει. Δεν έβρισκε το θάρρος να τα κάνει. Μπορεί επίσης να ανακαλύψει μια θετική πτυχή του εαυτού του που δεν ήξερε καν πως έχει. Μπορεί να αποφασίσει να ξεκινήσει μια νέα καριέρα βλέποντας έναν χαρακτήρα μιας σειράς να πετυχαίνει σε αυτή την καριέρα που θέλει να κάνει. Μέχρι και στην ανακούφιση από το άγχος μπορεί να βοηθήσει, κυρίες και κύριοι, η συνεχόμενη και υπερβολική παρακολούθηση μιας τηλεοπτικής σειράς. Αμέ. Όταν βλέπεις για πολλές ώρες ένα σόου, νιώθεις πως αποδράς για λίγο από την πραγματικότητα. Τι για λίγο δηλαδή, όταν παρακολουθείς πολύ, πολύ. Μια πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι γεμάτη με πίεση, με στρες, με αρνητικά γενικά συναισθήματα δηλαδή, από τα οποία κάποιος μπορεί να θέλει να ξεφύγει. Οπότε το να χάνεσαι μέσα στον κόσμο μιας σειράς σε βοηθάει να βγεις για λίγο από τον μικρό κόσμο σου, να σταματήσεις να κάνεις αρνητικές σκέψεις, να δεις τα πράγματα σαν παρατηρητής και να διαχειριστείς καλύτερα το άγχος της καθημερινότητας. Με πιο απλά λόγια, να ξεχαστείς. Και πώς θα σας φαινόταν τώρα εάν σας έλεγα πως το binge watching μπορεί να σας βοηθήσει ακόμη και στην κοινωνική σας ζωή? Τώρα θα πει κάποιος, τι λες ρε Θωμά, θα μας τρελάνεις? Πώς γίνεται μια δραστηριότητα που σε απομακρύνει από τον έξω κόσμο και σε απομονώνει στην ουσία να σε βοηθήσει στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους? Καταρχάς, δεν είναι υποχρεωτικό να δεις μια σειρά μόνο σου ή μόνη σου. Όμως ρε παιδί μου, έστω ότι δεν έχεις κάποιον εύχερο για να δείτε μαζί μια σειρά και να σας ενώσει αυτό το συμβάν και καταλήγεις να σολάρεις ένα τηλεοπτικό σόου. Πόσες φορές έχεις βρεθεί σε μια παρέα όπου θα ξεκινήσει κάποιος από το πουθενά να μιλήσει για μια σειρά που έχεις δει και εσύ και από εκεί που ήσουν ο αμίλητος της παρέας ξαφνικά καταλήγεται να συζητάτε μια ώρα για αυτή. Και όχι απλά ξεκινάτε να μιλάτε για αυτή, γίνεσαι και το επίκεντρο της παρέας. Άρα θα σου έχει τύχει, είμαι σίγουρος. Γράψε μου κάτω στα σχόλια εάν σου έχει τύχει. Εάν όμως τώρα ρε Θωμά, σε μένα λειτουργήσει αρνητικά το binge watch, τι να κάνω? Μήπως να σταματήσω να βλέπω σειρές καλύτερα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, ρε παιδί μου? Φυσικά και όχι. Καταρχάς, το πιο απλό έτσι. Ποτέ δεν κατέστρεψε κανέναν η υπερβολική παρακολούθηση σειρών ή ταινιών. Και τρανό παράδειγμα για αυτό που πολύ σου είπα είναι ο τύπος που ακούς να μιλάει τόση ώρα. Δεν κατάλαβα. Τι έχω εγώ, καλά είμαι. Αλλά για κάποιον που ακόμη ανησυχεί, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω πως υπάρχουν τρόποι να αντιθασεύσεις όλες αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις και να απολαύσεις μόνο τις θετικές πτυχές της υπερβολικής παρακολούθησης τηλεοπτικών επεισοδίων. Νούμερο 1. Βάλε ένα όριο στον εαυτό σου. Μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, πως το περισσότερο που επιτρέπω στον εαυτό μου να βλέπει μέσα στη μέρα είναι μέχρι 3 επεισόδια. Ούτε ένα παραπάνω. Και αν είναι δυνατό, να σταματάς στα μισά του τρίτου επεισοδίου την παρακολούθηση, αφού μέχρι εκεί σίγουρα θα έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα που δημιούργησε το τέλος του προηγούμενου επεισοδίου και δεν έχει προλάβει κιόλας το καινούργιο επεισόδιο να σε πιάσει από το χέρι και να σε τραβήξει για να δεις και το επόμενο. Νούμερο 2. Κάνε πολλά πράγματα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις σειρές, ισχύει γενικά. Μία επίσης πολύ αποτελεσματική λύση στην καταπολέμηση της άσκοπης υπερβολικής παρακολούθησης είναι η ενασχόλησή σας με περισσότερα από ένα πράγματα μέσα στην καθημερινότητα και αν είναι δυνατόν με πράγματα που έχουν να κάνουν με σωματική δραστηριότητα. Το να αυξάνετε τον καρδιακό σας παλμό, κυρίες και κύριοι, δίνει μια ιδιαίτερη τόνωση στο σώμα σας που χαρίζει στον εαυτό σας μια πιο αποτελεσματική και πιο μακροπρόθεσμη εμπειρία διασκέδασης και ενθουσιασμού. Γιατί εντάξει, καλό είναι να αράζεις την καναπεδάρα σου και να απολαμβάνεις ένα σόου ή μια ταινία, αλλά πρέπει κιόλας να κινούμαστε. Τι να κάνουμε, εντάξει, δεν θες, το ξέρω. Και εγώ δεν είμαι λάτρης της ιδέας αυτής, αλλά δηλαδή, it is what it is, δεν κάνω. Και νούμερο 3, κάνεις μια συνδρομή στο Cinobo για να βλέπεις μόνο σειράρες και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Δηλαδή, πως και να εθιστείς, θα το έχεις κάνει με μια πολύ ποιοτική σειρά. Γιατί στο Cinobo σε προσέχουν και λίγο παραπάνω. Αυτά είχα να σας πω λοιπόν για το φαινόμενο
φαινόμενο binge watch που κακά τα ψέματα όλοι κάναμε, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο μέλλον, γιατί είμαστε λάτρεις της μικρής και της μεγάλης οθόνης. Όμως καλό θα ήταν ό,τι κάνει ο καθένας να το κάνει συνειδητοποιημένα και να ξέρει και πώς να το αντιμετωπίσει όταν καταλάβει πως μπορεί να ξεκινήσει να του κάνει κακό. Γι' αυτό επίσης, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουν τέτοιου είδους βίντεο πλατφόρμες σαν το Ελληνικότατο Συνόμπο, που σας προσφέρει πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο ποιοτικές ταινίες και πλέον και σειρές. Εάν αγαπάς την ποιότητα, τότε τσέκαρε το link της περιγραφής, πίστεψέ με, δεν θα χάσεις και θα στηρίξεις και το κανάλι αυτό. Εσύ όμως, με ποια σειρά έφαγες τρελό κόλλημα και δεν μπορούσες να σταματήσεις να βλέπεις με τίποτα? Γράψε μου στα σχόλια. Και αν μπήκες στον κόσμο του Συνόμπο μέσω αυτού του βίντεο, θέλω πάρα πολύ να γυρίσεις πίσω και να πεις ένα ευχαριστώ ρε Άρχοντα Θωμά. Γιατί αυτό θα πεις, είμαι σίγουρο. Εγώ λοιπόν είμαι ο Θωμάς, εάν σου αρέσει αυτή η φάτσα που θα τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτό το βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές με ρέγουλα ή όχι και τόσο, γιατί τώρα πλέον ξέρεις. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλούπες!